Σήμερα καλέσαμε τους δημοσιογράφους για μια συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσουμε πέρα από τα απόλυπα που είναι της ΔΕΙΑ για τα υδρόμετρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αλλάξει περίπου 18.000, έχουμε αλλάξει 18.000 υδρόμετρα. Το πρόγραμμα είναι να αλλάξουμε όλα τα υδρόμετρα του Ηρακλείου. 48.000 είναι ήδη προγραμματισμένα, χρηματοδοτούμε να αναλλαχτούν. Θέλω να τους κάλεσα εδώ πέρα για να φύγουν τυχόν υποψίες που υπάρχουν αν αυτό το υδρόμετρο γράφει κανονικά ή αγράφει αέρα αυτό. Είναι ένα υδρόμετρο πραγματικά πολύ σύγχρονο. Περίπου 20 εκατομμύρια έχουν μπει σε όλες τις χώρες, 42 χώρες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα και απλώς παρακαλέσαμε και την εταιρεία να κάνει μια κατασκευή. Θα μας την παρουσιάσει μέσα πώς λειτουργεί με νερό, όταν έχουμε νερό μόνο, όταν έχουμε αέρα ή όταν έχουμε και αέρα και νερό. Για να σβήσουμε τις τελευταίες καχυποψίες που υπάρχουν ότι το υδρόμετρο γράφει αυτό αέρα. Είναι μια πραγματικότητα για τους καταναλωτές και τη ΔΕΙΑ ή ποια θα είναι δηλαδή, που ναι, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν γράφει, είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και πέρα ότι είναι αξιόπιστο, είναι ένα υδρόμετρο που θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο τη ΔΕΙΑ όσο και τους καταναλωτές. Αφενός τους καταναλωτές, διότι θα παρουσιάζει, θα μπορούν από τον επόμενο χρόνο να μπαίνουν με την εφαρμογή, να βλέπουν τι κατανάλωση έχουν. Αν έχουν συνεχή κατανάλωση, που σημαίνει ότι έχουν μια διαρροή σπίτι τους. Και αφετέρου για τη ΔΕΙΑ, διότι θα μπορεί επιτέλους η ΔΕΙΑ εύκολα να βγάζουμε και λογαριασμούς. Ξέρετε, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε στοιχεία κάθε 5 λεπτά. Θα μπορεί η ΔΕΙΑ να βγάζουν πλέον το λογαριασμούς, που είναι απέτηση σε όλο το δημοτό, να βγάζουμε λογαριασμούς κάθε 2 μήνες ή και κάθε μήνα. Που αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε, τον καταναλωτή είναι κάτι πολύ καλύτερο, διότι μπορεί να κανονίζει την πορεία του και να μην επιβαρύνει πολύ άμα ο λογαριασμός έρχεται κάθε 3-6 μήνες. Με πολύ βεβαιασμένη κυκλοφορία, η οποία δεν υπάρχει σε κανένα δίκτυο αυτή τη στιγμή, να μπορέσετε να ξεφύγετε από την ακρίβειά τους. Δηλαδή, αντί για σύμπλην 1%, να πάνε σύμπλην 5%, που είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια που μπορεί να δώσουν, σε ροές νηματοειδείς, όπως λέει ο κατασκευαστής, δηλαδή να περνάει σε μία τρίχα, μία σταγόνα νερό. Γιατί αυτά τα υδρόμετρα μπορούν να μετρήσουν και αυτό. Ωραία. Τι έχετε παρατηρήσει εσείς από τα υδρόμετρα, από τα αποτελέσματα που έχουν φέρει στις υπηρεσίες του νερού, δηλαδή? Εμείς έχουμε ασχολούμαστε σχεδόν 10 χρόνια ασχολούμαστε με το κομμάτι της εφυούς διαχείρισης υδάτων, γιατί εκεί πάει η εφυΐα. Σε οργανισμούς έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλές ΔΕΙΑ στην Ελλάδα, με την Κρήτη, με όλους τους διαχειριστές ύδατος της Κρήτης. Αυτό που παρατηρούμε και είναι ξεκάθαρο είναι ότι με το που θα εγκατασταθούν αυτά τα υδρόμετρα, επειδή είναι καινούριος εξοπλισμός, θα έχουν ακρίβεια στη μέτρηση, είναι ξεκάθαρο. Ο διαχειριστής, ο οποίος είναι ΔΕΙΑ συγκεκριμένη περίπτωση, ΔΕΙΑ Ηρακλείου, θα μπορεί να μετράει όποτε θέλει, κάθε μήνα να τιμολογεί, κάθε 2 μήνες, κάθε 6 μήνες, έτσι, με ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι καταρχάς και πάνω πολύ σημαντικό, ότι ακούω και διαβάζω για την πόλη του Ηρακλείου μυθεύματα, όπως το λέω ακριβώς μυθεύματα, γιατί δεν μπορείτε να είστε σε μια πόλη η οποία μέχρι πριν ένα χρόνο ο μέσος όρος δεκαετίας σας είναι ότι η ΔΕΙΑ αντλούσε τέλος πάντων περίπου 1,3 εκατομμύρια κυβικά νερό, 1,3 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο 300.000 κυβικά νερό το χρόνο και τιμολογούσε 650. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όλο αυτό το νερό που πήγαινε. Θέλετε να σας πω, να σας αναλύσω που πήγαινε, είναι πολύ απλό, ο κόσμος το ξέρει, έτσι. Είχατε μετρητικά τα οποία ήταν κατά ελάχιστον 15 ετίας, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος προσπαθεί να βελτιωθεί. Εγώ ξέρω τις αβελτηρίες που έχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, και ήταν λάθος τους, έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως ξεκινάμε μια διαδικασία επικαιροποίησης του εξοπλισμού τους, με εξοπλισμό ο οποίος είναι σίγουρα ακριβής, έτσι. Από εκεί και πέρα, αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει, γιατί πλέον θα χρεώνονται με βάση την πραγματική τους κατανάλωση, είναι μια κουβέντα που με ξεπερνάει προσωπικά, έτσι, σαν επιστήμονα. Και ναι, δεν μπορώ να πω. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε τους υπέργους λογαριασμούς. Δεν είναι υπέργους λογαριασμούς, συγχωρείτε. Είναι πραγματικοί λογαριασμοί. Αν κάποιος μέχρι τώρα η κατανάλωσή του, η ενδεικτική κατανάλωσή του ήταν 10 κυβικά και το υδρόμετρο του αυτή τη στιγμή δείξει 100, η πραγματική κατανάλωση 100 κυβικά. Πρέπει να τιμολογηθεί για 100 κυβικά.